Το Σωματείο Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους και το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών πραγματοποίησαν ημερίδα στην Αθήνα με θέμα το Τάμα του Έθνους. Η ημερίδα σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία αφού στο γήπεδο του Sporting, όπου και πραγματοποιήθηκε, παραβρέθηκαν πάνω από 2.000 άτομα. Το Τάμα του Έθνους είναι η υπόσχεση του γέρου του Μοριά, του ήρωα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και όλων των αγωνιστών του 1821 να χτίσουν στην οριστική πρωτεύουσα μετά την απελευθέρωση ναό στο όνομα του Σωτήρος, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον ελευθερωτή Χριστό. Η υπόσχεση αυτή επισημοποιήθηκε στο Άργος με το ομόφωνο ψήφισμα της 4ης Εθνικής Συνελεύσεως των Ελλήνων, που το υπέγραψε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και έγινε νόμος του κράτους με τα βασιλικά διατάγματα των ετών 1834 και 1838. Για το ζεύγος Ιωάννη και Κατερίνης Αναγνωστοπούλου, το Τάμα του Έθνους και η ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού που παρόμοιός του δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα είναι σκοπός από το 2006, οπότε και ίδρυσαν το ομώνυμο σωματείο και ήρθαν πρώτη φορά σε επαφή με την Εκκλησία της Ελλάδος. Μία τέτοια θέση είναι το Αττικό Άλσος, ο υψηλότερος λόφος μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την ταλαιπωρία και να μην πιστέψουμε ούτε για μια στιγμή ότι είναι μάταια αυτά. Να μην φοβόμαστε το ότι είμαστε μόνοι μέσα σε αγνώστους, γιατί δεν είμαστε. Δεν γνωριζόμεθα, αλλά είμαστε ήδη. Χυλά ο Θεός στις φλέβες μας, είμαστε αδέλφια. Κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Είμαστε Έλληνες και ακόμη και κάποιος μόνος του να μείνει στον κόσμο, υπάρχει μία αποστολή που τον περιμένει. Παρακαλούμε τον Μεγάλο Θεό και την Αγία Τριάδα να δώσει υγεία εις όλους μας, όσοι είμαστε εδώ, να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο έργο. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, πρωτοπρεσβύτερος, εδεσιμότατος πατέρας Κωνσταντίνος, αλλά και ο σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαος. Κύριε Πρόεδρε, ζητήσατε από τον Μακαριότατο την ευχή του. Ζητήσατε την ευλογία της Εκκλησίας. Κύριε Πρόεδρε, την έχετε πλουσιοπάροχη. Αλλά θέλω να πω ότι ο λόγος τους, ο αγώνας τους, η επιμονή τους είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εσωτερική συγκίνηση και στη δική μου την καρδιά, όπως πιστεύω και σε όλων μας όσοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι μια αφύπνιση εσωτερική σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική περίοδο στην οποία ψάχνουμε όλοι για μια άγκυρα ελπίδας, για ένα σημείο αναφοράς, για μια ανάσταση εσωτερικών οραμάτων. Για το Τάμα του Έθνους μίλησαν ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος Ιερεμίας, ο Αρχιμανδρίτης Πατέρας Φιλόθεος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Καρακάλου του Αγίου Όρους, ο καθηγητής του 4ου Πανεπιστημίου της Σορβόνης, ειδικός βαλκανιολόγος Αχιλλέας Λαζάρου και άλλοι ειδικοί επιστήμονες. Η Ελλάδα, η Ορθόδοξος, που πνίγηκε στο αίμα των ηρωικών της τέκνων από το σπαθί των Αγαρινών, να υψώνει μεθανικό τέμενος για να μην κακοκαρδίσει τους δυνατούς και να αδιαφορεί για την ενέγερση του τάματος του έθνους της ευγνωμοσύνης προς τον Σωτήρα και Ελευθερωτή Χριστό. Και κάτι άλλο. Δεν θα δώσουμε λόγο
για το τάμα, δεν θα δώσουμε λόγο για το τάμα του έθνους? Μήπως τα δεινά που υφίσταται η χώρα μας είναι συνέπεια της φοβεράς αμαρτίας μας, της εγκληματικής αδιαφορίας μας, της προδοσίας μας, του εμπεγμού εκ μέρους μας, του πανικτήρμονος Κυρίου, του Σωτήρος και λυτρωτού μας? Δάκρυα πολλά μετανοίας οφείλουμε να χύσουμε, όχι να εμπέζουμε το Σωτήρα Κύριο και να μένουμε αχάριστοι. Εμείς σήμερα όλοι ας αφυπνιστούμε, ας ξεσηκωθούμε άγια και δυναμικά. Ας απαιτήσουμε την άμεσο ανοικοδόμηση του μνημειώδους ναού του τάματος του έθνους, του Σωτήρος Χριστού, σε περίοπτο θέση και άμεσα. Δίπλα στα δύο αιώνια μνημεία, στον Παρθενώνα και την Αγία Σοφία, τώρα ανάγκη σωτήρια να ανυψωθεί και να μένει στον αιώνα και το τρίτο μνημείο, ο ναός του Σωτήρος των Αθηνών. Η καθυστέρηση του τάματος είναι μεγάλο αμάρτημα και πεσύρει πάνω μας την οργή του Θεού, εάν το καθυστερήσουμε περισσότερο. Και θα πω ακόμη ότι δεν δικαιολογούμεθα για την καθυστέρηση αυτή, γιατί έχουμε λαμπρά παραδείγματα πατέρων προγόνων. Κατά πρώτον θέλω να απαντήσω σε ένα ερώτημα που άκουσα, σε μία αντιφωνία που άκουσα, ότι καλά οι αγωνιστές είπαν αυτό και είμαι θα υποχρεωμένοι εμείς να το κάνουμε. Το είπαν αυτοί και ό,τι λέγουν αυτοί πρέπει και εμείς να το κάνουμε. Αδελφοί μου χριστιανοί, στη θεολογία μας υπάρχει μία βάση η οποία παρατηρείται από την Παλαιά Ακόμη Διαθήκη που λέγεται κολοκτιβισμός. Αυτό αργότερα σαφηνίζεται και γίνεται individualισμός. Τι είπα να πει κολεκτιβισμός? Κολεκτιβισμός σημαίνει ότι αποτελούμε ένα έθνος, μία κοινότητα, και τα αμαρτήματα του ενός βαρύνουν όλη την κοινότητα. Όπως γνωρίζουμε, ο πιστός λαός μας διαφυλάττει με πολλή ευλάβεια και σεβασμό το θέμα του τάματος προς τον Θεό και τους Αγίους, όταν στις ανάγκες και δοκιμασίες τους επικαλούνται τη βοήθεια και υπόσχονται με πίστη να το εκτελέσουν. Ως τονματικοί πατέρες συναντώμεν εις τις εξομολογήσεις των πιστών ανθρώπους οι οποίοι μας αναφέρουν ως μεγάλη τους αμαρτία κάποιο τάξιμο που έκαναν και λόγω δυσκολιών ή αμελίας δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν και το έχουν βάρος στην ψυχή τους και τους διακατέχει ο φόβος μήπως του συμβεί κάτι ως αμαρτία. Όταν λοιπόν του ανατέθηκε η ευθύνη της αναγεννήσεως της Ελλάδος, αισθάνθηκε την τεραστία ευθύνη και αναζήτησε στηρίγματα σε φίλους πραγματικούς. Και πρέπει να τονίσω, δεν τους αναζήτησε μόνον μέσα στον ελληνισμό τον επαναστατημένο, τον οποίο άλλωστε δεν εγνώριζε στον βαθμό που επεβάλλεται. Και πρέπει να το θέσω δημόσια, ο ελληνισμός, η Ελλάδα, ο πολιτισμός μας έχει ακόμη και σήμερα φίλους σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σύστημα το οποίο καταταλαιπωρεί τις ειδήσεις, τις θρησκευτικές και τις εθνικές και τα οράματα των αγωνιστών του 1821. Εύχομαι να εκπληρωθεί το τάμα του Κολοκοτρώνη και του Καποδίστρια που έγινε νόμος του κράτους το 1834 και το 1838. Και το χρέος αποφάσισε να το εκπληρώσει η τέταρτη Εθνική Συνέλευση. Η τέταρτη και η πέμπτη είναι οι μόνες πραγματικές ελληνικές συνελεύσεις. Η τέταρτη και η πέμπτη είναι οι μοναδικές. Ποιος εισηγήθηκε το 8ο ψήφισμα? Ο κυβερνήτης. Ο κυβερνήτης το εισηγήθηκε. Δηλαδή, ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Το τάμα του έθνους, η τέχνη και το περιβάλλον. Άνοιξη, αναγέννηση, θαύμα αναστάσιμο. Δύο άνθρωποι, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Αναγνωστόπουλος και η ακούραστη σύζυγός του Εκατερίνη, διαθέτουν όλη την περιουσία τους για να ολοκληρώσουν το μεγάλο τους όνειρο. Την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπού ναού, που παρόμοιός του δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα. Από το 2006, το τάμα του έθνους έγινε σκοπός της ζωής, οπότε και ίδρυσαν το ομώνυμο σωματείο φίλη του τάματος του έθνους. Κατά την εκδήλωση ακούστηκαν ύμνοι και αθάνατα δημοτικά τραγούδια από την Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών υπό την διεύθυνση του Γεωργίου Χατζηχρόνογλου. Έκλεισε με βράβευση ανωνύμων ανιδιωτελών δωρητών για την πραγματοποίηση της υποσχέσεως του γέρου του Μοριά. Ειδικό βραβείο πήρε ο Παναγιώτης Ρήγας, ο φιλάνθρωπος δάσκαλος από την Καλαμάτα, όπου παρά τα 91 του χρόνια παραβρέθηκε στην εκδήλωση για το τάμα του έθνους. Φρονώ ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική. Φρονώ με την επίπνοια του Αγίου Πνεύματος ότι τώρα εδώ μέσα επετύχαμε των πνευματικών θεμέλιων λίθων του τάματος του έθνους.